Πες μας, Τάσο, πότε ξεκινάει η δίκη σου και λίγα λόγια για την υπόθεση. Καλησπέρα, Τάσο. Η δίκη μου ξεκινάει στις 11 Νοεμβρίου, μετά από πεντάμινη αναβολή που πήρε, ήταν προηγουμένως στις 11 Ιουνίου, στο εφετείο της Λουκάρεως, και αντιμετωπίζω δύο δέσμες κατηγοριών. Μία σε σχέση με την υποτιθέμενη συμμετοχή μου στη συνωμοσία πυρών της φωτιάς και μία που αφορά την υποτιθέμενη συμμετοχή μου στην γνωστή υπόθεση της Πάρου. Θεωρείς ότι η δίκη σου έχει κάποιο πολιτικό ενδιαφέρον? Θεωρώ ότι έχει έντονο τόσο την προσωπική όσο και την πολιτική της διάσταση. Υπάρχει αυτή μια αμήλικτη προσωπική διάσταση που έχει για μένα ένα ιδιαίτερο βάρος, καθώς κινδυνεύω να καθίσω στη φυλακή για πάρα πολλά χρόνια και καλούμαι να απολογηθώ για γεγονότα που δεν γνωρίζω. Όμως δεν είναι η προσωπική διάσταση αυτή που πρέπει να αναδειχθεί. Εγώ μπορώ να εκνευρίζω όσο θέλω κάθε φορά που διαβάζω το όνομά μου και δίπλα βλέπω το χαρακτηρισμό δολοφόνος. Ο δολοφόνος της Πάρου, έτσι, αυτό έχει εδηρωθεί λίγο από τα μίντια. Αυτό, ναι. Και ιδίως έχει αξιοποιηθεί από την Χρυσή Αυγή για δικούς της λόγους προφανώς. Αλλά όπως επίσης μπορώ να χτυπιέμαι όσο θέλω ότι δεν έχω καμία σχέση με τις κατηγορίες αυτές. Γιατί δεν είμαι εγώ αυτό το πρόσωπο. Αλλά αυτό είναι προσωπικό μου θέμα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η πολιτικονομική διάστασή της. Γιατί είναι μια υπόθεση που αναδεικνύει την ενορχιστρωμένη από τα μίντια αστυνομικο-δικαστική διαχείριση των αποκλεισμένων κοινοτήτων και των αντιστεκομένων. Είναι από πλευράς κράτους ένα πολιτικό πείραμα, κατά μια έννοια, καθώς συνδυάζει τον απομηχανή θεό της αστυνομικής καταστολής, το επιστημονικοφανές DNA δηλαδή, με το πασπαρτού της δικαστικής καταστολής, τον τρομονόμο, το άρθρο 187α. Και έχει και επίσης μια σημασία από νομικής άποψης στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι από τη μια δεν υπάρχει εναντίον μου ούτε μισό αξιόπιστο στοιχείο, και από την άλλη, ως συνέπεια της ανυπαρξίας αυτής, εφαρμόζεται μια δικαστική καινοτομία για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Καλεί το κατηγορούμενο, δηλαδή εγώ είναι προκειμένο, να αποδείξει την αθωότητά του και στο δικαστήριο την ενοχή του, σύμφωνα έτσι με τις εγγυήσεις που υποτίθεται παρέχει η ποινική δικαιοσύνη. Και ακόμα χειρότερα στην περίπτωσή μου, καλούμαι να σκευάσω τις εναντίον μου κατηγορίες χωρίς να αντιμετωπίζω από τα στοιχεία, αλλά ένα σκεπτικό βασισμένο σε ψευδή και αυθαίρετα συμπεράσματα για τον τρόπο ζωής μου. Γιατί θεωρείς ότι στοχοποιεί συγκεκριμένα εσένα η αντιτρομοκρατική? Καταρχήν υπάρχει το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, το γιατί η αντιτρομοκρατική επέλεξε να ασχοληθεί με μια τέτοια υπόθεση. Γιατί ας πούμε η αντιτρομοκρατική η ασφάλεια να ασχοληθεί με μια ληστεία? Και η απάντηση είναι απλή, ότι υπήρχε ένας νεκρός και μάλιστα ήταν πολίτης. Ένα χρήσιμο εργαλείο, θα έλεγα, για να το χρησιμοποιήσουν κιόλας πολιτικά. Ένα χρήσιμο εργαλείο, και έχουμε δει προσπάθειες και στο παρελθόν που έχουν γίνει, είτε με το 2009, αν θυμάμαι καλά, με μια ύποπτη περίεργη βόμβα που έσκασε στα χέρια ενός Αφγανού στο κέντρο της Αθήνας. Και στη συνέχεια με τα τραγικά γεγονότα της Μαρφίν, γενικά μίντια και τρομοκρατική, πασχίζουν να πείσουν ότι οι αναρχικοί αποτελούν κίνδυνο για τον οποιονδήποτε και για την εξουσία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ας πούμε, ποιος είναι ο ρόλος της τρομοκρατικής. Ο ρόλος δεν είναι να εξυπνιάζει ληστείες και ανθρωποκτονίες. Αυτό είναι διάρκεια ασφάλειας. Ο ρόλος είναι να διαλύσει τον αναρχικό χώρο, να διαλύσει οποιαδήποτε κοινότητα αγώνα, όπως παραδείγματος χάρη να επεμβαίνει και στις σκουριές πλέον. Με πρόσθεμα την εξάρθρωση των ένοπλων οργανώσεων. Έτσι, κάποιες λάθος, εισαγωγικά το λάθος συλλήψεις, δεν είναι αποτέλεσμα κάποιες ανικανότητας, αλλά ίσα ίσα της ικανότητάς τους να δημιουργούν ένα κλίμα τρόμου ανάμεσα στους αγωνιζόμενους ανθρώπους. Στη σύγχρονη δημοκρατία που υποτίθεται δεν διώκονται ιδέες, διώκονται οι πράξεις, και όταν δεν υπάρχουν αξιοπινές πράξεις, τότε εφευρίσκονται. Υπάρχει όμως και το ζήτημα του γιατί εγώ και όχι κάποιος άλλος αναρχικός, γιατί το έχω πει εγώ συγκεκριμένα. Στην ανάκριση μου είπαν ότι μου το φιλούσαν από το 2009. Η πραγματικότητα, όπως προκύπτει από τα δεδομένα που έχω πλέον στα χέρια μου, είναι ότι μια κοινή θέση για μένα είχαν κρατήσει από το Δεκέμβριο του 2010. Εδώ πέρα, μήπως είναι χρήσιμο να θυμίσω ότι στις 4 Δεκεμβρίου του 2010 συλλαμβάνονται και αναρχικοί σύντροφοι μετά από έτσι μια υπερθεαματική επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Μια επιχείρηση που εξελίχθηκε κατά μία έννοια σε φιάσκο, καθώς από τους 6 αναρχικούς συλληφθέντες, κατηγορούμενος για μέλη τέτοιας ομάδας, κάποιοι δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους. Μιλάς για ποια περίπτωση? Μιλάω για την περίπτωση Κώστα Σακά, Αλέξανδρο Μητρούσια, Γιώργου Καραγιαννίδη, Στέλλας Αντωνίου και δύο ακόμα αναρχικών που απαλλάχθηκαν μετά από τις κατηγορίες με εμβούλωμα, γιατί προέκυπτε ότι δεν είχαν καμία
ποινική σχέση. Ο ένας δεν είχε καν προσωπικές σχέσεις. Δεν γνώριζε καν τους κατηγορούμενους του, ο Χρήστος Πολίτης. Ο Δημήτρης Μιχάηλ ήταν απλά φίλος του Κώστα Σακά. Οι υπόλοιποι όμως, οι Κώστας Σακάς, Γιώργος Καραγιαννίδης και Αλέξανδρος Μητρούσιας, παραδέχονται το γεγονός ότι είχαν στην κατοχή τους όπλα, αλλά άρνονται τη συμμετοχή τους στους κουφού. Στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς δηλαδή. Η Στέλλα Αντωνίου από την ίδια υπόθεση διώκεται επειδή απλά συζητούσε με τον Κώστα Σακά, ακόμα ισχύει η διοξή της, παρότι είχε επιφυλακιστεί και αυτή όπως ο Κώστας. Και κάπου εκεί βρίσκεσαι δηλαδή και εσύ, ουσιαστικά σε αυτή την υπόθεση, καθώς είχες κάποιες φιλικές σχέσεις με κάποια από τα άτομα. Ναι, η εντρομοκρατική φυσικά προφανώς, ας πούμε, εγώ με τον Κώστα Σακά είμαστε συμφοιτητές στη θεολογική, προφανώς γνώριζε την φιλική μας σχέση. Πολλά χρόνια, έτσι, πολλά δεκαπάρα. Από το 2002 που πέρασα στην θεολογική μέχρι και τώρα είμαστε φίλοι, δηλαδή για πάνω από δεκαετία. Το ενδιαφέρον είναι ότι στις παρακολουθήσεις που έκανε εκείνο το διάστημα για τους τρεις συντρόφους, τέλος πάντων, Κώστα Σακά, Γιώργο Καραγιαννίδη, Αλέξανδρο Μητρούσια, με τοποθετεί ως άγνωστο υποτίθεται πρόσωπο, ως ένα άγνωστο πρόσωπο που απλά έχει τα χαρακτηριστικά μου και με παρουσιάζει σε υπαρκτές και ανύπαρκτες συναντήσεις. Στην πραγματικότητα φυσικά και δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο. Και απλά άφησαν μια κενή θέση στην δικογραφία για την κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή φυσικά ήρθε τον Αύγουστο του 2012, όπου μπορούσαν να αξιοποιήσουν επικοινωνιακά κάποια γεγονότα. Να θυμηθούμε λίγο ότι ήταν και Αύγουστος και τα μίντια δεν είχαν κάποιο άλλο θέμα να αναδείξουν και ανέδειξαν τη δική σου περίπτωση. Ναι, και την ανέδειξαν με το πιο χυδαίο τρόπο, χωρίς να λάβουν υπόψη του στο τι λέω εγώ. Ας πούμε, απλά παπαγάλιζαν ό,τι τους έλεγε για την τρομοκρατική. Να υπενθυμίσω έτσι και μερικές γελοιότητες ότι πήραν και μέρος των συγγραμμάτων σου και το παρουσίαζαν ως πραγματικότητα. Είμαι ενοχής, ότι εγώ όλα αυτά που έγραφα με τα σπλάτερ τα έχω κάνει κιόλας. Εντάξει, αυτό ευτυχώς μέχρι ένα βαθμό. Όχι, βασικά έχει επηρεάσει αρκετά. Είναι μέσα στα. Έχει μπει και στη δικαστική διάσταση. Του θέματός μου, ας πούμε, είναι μέσα στα αναγνωστά έγγραφα τη δίκη μου. Δηλαδή, ότι για να δούνε το προφίλ μου θα διαβάσουν και αυτά τα κείμενα. Είναι δηλαδή σαν να παίρνουμε τον Ταραντίνο για παράδειγμα και να τον κατηγορούμε με βάση τα σενάρια του. Λέμε, ορίστε, για να τα έχει σκεφτεί όλα αυτά, για να τα έχει σκηνοθετήσει μάλιστα, φανταστεί ότι τα κάνει κιόλα. Δεν μπορεί να τα βγάλει από το μυαλό σου. Ή τέλος πάντων ότι είσαι εγκληματική προσωπικότητα. Και να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για διάφορα σπλάτερ τύπου για έναν άνθρωπο ο οποίος σκότωνε κατά στηρωήν πολλούς ανθρώπους και είναι κάτι που θα το μαθαίναμε ούτως ή άλλως αν συνέβαινε από τις ειδήσεις, έτσι. Καλά, ήταν πολύ γνωστό. Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν μπαίνουν στην δικογραφία με τη λογική ότι έχουν συμβεί σαν αντικείμενα, αλλά κυρίως με τη λογική ότι σκιαγραφούν το προφίλ μου. Okay. Ελπίζω να μην κατηγορηθώ ποτέ για όλα αυτά. Πες μας πώς ξεκίνησε η δίωξή σου, είναι από κάποιο τηλεφώνημα ανώνυμο που έγινε στην Αντωνοκρατική, νομίζω. Ναι, γενικά όλα ξεκινάνε από ένα τηλέφωνο αγνώστου στην Αντωνοκρατική, όπου δηλώνει ότι γνωρίζει ότι οι δράσεις της ληστείας Εσπάρου σχετίζονται με την τρομοκρατία και μάλιστα ένας εξ αυτών που τον φωνάζουν Τάσο, μένει στη συγκεκριμένη διεύθυνση στο πατρικό μου σπίτι. Ουσιαστικά παραθέτει μια αστυνομική έρευνα στο πρόσωπό σου ως μια επιστολή αγνώστου. Ναι. Έτσι ισχυρίζεται η αντιτρομοκρατική ότι έφτασε υποτίθεται στο να με θεωρεί ύποπτο, στο να ασκήσει δίωξη εναντίον μου, να με συλλάβει τέλος πάντων. Και στις 17 Αυγούστου το ίδιο άτομο ξανατηλεφωνεί και της ενημερώνει ότι βρίσκομαι στα σκαλάκια του μετρό Κεραμικού, όπου και συλλαμβάνομαι. Πάντως ενδεικτικό, ας πούμε, εντάξει, πέρα από την προφανή γελοιότητα αυτή τη. Θα πρέπει να είναι πολύ creepy αυτό εδώ πέρα που καθόταν και σε παρακολουθούσε και σε σκαλάκι και τα λοιπά. Είναι γελίο, παραπάνω από γελίο. Πέρα από την γελίοτητα του ισχυρισμού της αντιτρομοκρατικής, είναι ενδεικτικό της αξιοπιστίας της ίδιας υπηρεσίας. Όπως ενδεικτικό της αξιοπιστίας της είναι ότι δεν κατάφερε να βρει αυτό το άτομο. Δεν κατάφερε να βρει τα στοιχεία αυτού του ανθρώπου. Δεν υπάρχει. Ισχυρίζεται ότι δεν έχουν αναγνώριση κλήσεων. Για αναγνώριση κλήσεων μπορώ να φανταστώ ότι είναι ακριβώς για να φυτεύουν ό,τι κατηγορίες θέλουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θεωρώ ότι έχει κάποια
νομική ισχύ στο δικαστήριο. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Αλλά έχει μια σημασία το πώς δίνουν υποθέσεις. Το πώς αφαίρεται, ας πούμε, μπορούν να θεωρούν ότι οποιοδήποτε μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι είναι αυτός. Και από εκεί και πέρα να το φέρουν, να το συλλαμβάνουν και να το κατηγορούν. Εντάξει, υπάρχουν υποτίθεται και κάποια άλλα στοιχεία σε σχέση με την υπόθεση της Πάρου. Υπάρχει το υποτιθέμενο DNA. Καταρχήν το DNA, να σημειώσουμε ότι δεν είναι στο στοιχείο ούτως ή άλλως είναι αφιλεγόμενο. Και δεδομένου των καθόλου έγκυρων εργαστηρίων της Ελλάς, είναι παντελώς αναξιόπιστο. Καταρχήν χρησιμοποιείται για να αποκλείσει, όχι για να ενοχοποιήσει. Κυρίως είναι ναι, μέθοδος αποκλεισμού υπόπτων παρά ενοχοποίησης. Δηλαδή, άμα δεν έχεις το ίδιο DNA, τότε αποκλείεται να είσαι. Άμα έχεις το ίδιο DNA, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί και να μην είσαι. Τώρα είναι εκατοντάδες άνθρωποι. Και είναι DNA που βρέθηκε μόνο αποκλειστικά σε ένα καπέλο, το οποίο είχε το δικό σου DNA μόνο. Ναι, λοιπόν, βρέθηκε σε χημικό αντικείμενο, σε καπέλο, το βρέθηκε σε εισαγωγικά το βάζω, δεν ξέρω πώς πέθηκε, που υποτίθεται έχει πέσει από τον δράστη. Υπάρχει μια σειρά ύποπτων παραλήψεων, αντιφάσεων και παρατυπιών, τόσο στη διαδικασία περισυλλογής, όσο και στην εργαστηριακή του εξέταση, που καταδεικνύουν ότι ως στοιχείο είναι από ανύπαρκτο έως και κατασκευασμένο. Και αυτά φυσικά θα προκύψει στο δικαστήριο. Πάντως έχει ενδιαφέρον το ότι πώς είναι δυνατόν ένα καπέλο, λογικά, μέχρι να αγοραστεί από κάποιον, το φοράνε δεκάδες άνθρωποι για να το δοκιμάσουν. Βγάζει ένα και μοναδικό DNA, το δικό μου. Άλλα αντικείμενα που έχει στο σπίτι σου έβγαλαν παραπάνω DNA. Ναι, μου έχουν κατασχέσει ένα σωρό αντικείμενα, σκουφιά, καπέλα, ρούχα. Τα περισσότερα, τον πέρσι σχεδόν όλα έχουν 2 ή 3 DNA, έχουν μείγμα DNA. Να πούμε ότι επίσης έπεσαν από τον δράστη της ληστείας και κάποια άλλα αντικείμενα τα οποία δεν έβγαλαν DNA δικό σου. Ναι, έχει ενδιαφέρον ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας πιο πολύ προκύπτει ότι δεν ήμουν εγώ παρά το ότι ήμουν. Δηλαδή υπάρχει ο δράστης με γυμνά, χωρίς κάποια χέρια, πιάνει αντικείμενα σύμφωνα και με με τις κάμερες και σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των αυτόπτων μαρτύρων. Προφανώς δεν έχουν βρεθεί τα δικά μου αποτυπώματα, ούτε DNA θαλασσινέ. Υποπέφτει και ένα, σύμφωνα με μαρτυρίες πάλι, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα φουλάρι, τα οποία επίσης δεν βγάζουν δικό μου DNA. Το οποίο είναι για άντρα, επειδή έχω ρωτήσει και κάποιο βιολόγο, είναι πολύ δύσκολο αυτό, καθώς υπάρχουν οι τρίχες από το μουσι, οπότε είναι δύσκολο να μην υπάρχει DNA του βιολόγου. Φαντάζομαι πως ναι, εντάξει, εγώ δεν το έχω, δεν ξέρω. Θεωρώ πάντως ότι το πιο λογικό είναι να αφήσει DNA στα πλήκτρα, δηλαδή δεν είναι κάτι. Και αποτύπωμα επίσης δεν βρέθηκε κάποιος στο κινητό. Όχι, φυσικά. Αυτό πάντως έχει και ένα ενδιαφέρον να συμπληρώσω ότι σαν ένα δεύτερο υποστηρικτικό στοιχείο θεωρούν ότι λέει οι δράστες δεν πήραν. Υπήρχε ένας πελάτης και δεν του πήραν τα λεφτά. Επομένως λέει δεν είναι ληστές του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά είναι αναρχικοί ληστές. Και είναι ένα επιχείρημα που το έχω συζητήσει εδώ πέρα στη φυλακή με διάφορους ποινικούς ληστές. Όποιος το ζητάει, τραβάει τα μαλλιά του φυσικά. Δεν συνηθίζεται σε ληστείς τραπεζών να παίρνουν λεφτά από πελάτες. Δεν θέλει να στεβάνε μισνάδικα, φαρμακεία, ξέρω εγώ. Θέλει να στεβάνε ιδιώτες. Δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικό αναρχικών ληστών το να μην παίρνουν λεφτά από πελάτες. Είναι χαρακτηριστικό ληστών τραπεζών. Δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα αυτό το γεγονός. Ωστόσο το παρουσιάζουν σαν υποστηρικτικό στοιχείο. Υπάρχει και ένα σωρό άλλα υποστηρικτικά υποτιθέμενα στοιχεία, όπως το ότι εγώ ζούσα μια ζωή τηρώντας νομοτικούς κανόνες και δεν είχα εμφανεί σπόρους διαβίωσης. Δηλαδή, από τη μια βγάζουν στην τηλεόραση όλη μου την ιντερνετική δραστηριότητα με ψευδόνυμο το οποίο παραπέμπει ευθέως στο πραγματικό μου όνομα και με τη φωτογραφία μου δίπλα. Και την άλλη μου είναι ότι κρυβόμουν. Τη στιγμή που δεν είχα αφήσει social media που να μην έχω λογαριασμό. Και το οποίο χειριζόμουν από το πατρικό μου. Και από προσωπικούς υπολογιστές. Και το δεύτερο, το ότι δεν είχα εμφανεί σπόρους. Ουσιαστικά καλούμαι εγώ να απολογηθώ για ποιο λόγο ήμουν ανασφάλιστος. Ουσιαστικά, όπως όλοι οι νέοι, δούλευε και εσύ ανασφάλιστος, επισφαλής κτλ. Είμαι των χειρότερων επισφαλών εργασιών. Δεν έχω ούτε ένα ένσημο, δεν φταίω. Διανομές φυλαδίων και τα λοιπά. Να μα διανομές σερβιτόρες, διανομές φυλαδίων, ό,τι τέτοια δουλειά υπάρχει, δεν έχω κάνει.
Και σε σένα, όπως και σε πολλούς άλλους αναρχικούς που έχουν συλληφθεί, απευθείας αποδίδεται η συμμετοχή στη συνωμοσία των πυρηνών της φωτιάς. Αυτό στην περίπτωσή σου πώς τεκμηριώνεται ακριβώς? Καλά, καταρχήν δεν χρειάζεται τεκμήριωση. Πλέον έχει γίνει η συνωμοσία πυρηνών της φωτιάς μια οργάνωση φάντασμα που οποιοδήποτε μπορεί να είναι και μέλος κατά τους δικαστικούς μηχανισμούς κυρίως και αστυνομικούς. Τώρα σχέση με εμένα, όπως είπα κάπως και πιο πριν, τα στοιχεία είναι κάποιες συναντήσεις που για την τρομοκρατική ισχυρίζεται ότι είχα ως άγνωστο ακόμα πρόσωπο τον Νοέμβριο του 2010 με κάποιους από την υπόθεση Καραγιαννίδη Σακά Μητρούσια που ανέφερα πιο πριν. Εγώ πράγματι εκείνη την περίοδο είχα συναντήσει τον Κώστα Σακά στα πλαίσια κοινωνικών συναστροφών. Βέβαια όχι με τον τρόπο ακριβώς που περιγράφει την τρομοκρατική. Όμως μου παρουσιάζει να προσφέρω και μέτρα την παρακολούθηση στο Αγρίνιο, στον Γιώργο Καραγιαννίδη. Εγώ δεν έχω, το έχω ξαναπεί, δεν έχω πάει ποτέ μου στο Αγρίνιο. Τον Καραγιαννίδη τον γνώρισα στον Περιγαλό όταν πήγα, δεν τον ήξερα μέχρι να συλληφθώ. Και το άγνωστο πρόσωπο αυτό που τοποθετείται σε μένα, υποτίθεται. Στην περιγραφή της παρακολούθησης εμφανίζεται απλά να κατεβαίνει από το ίδιο κτέλ που λίγο μετά αποβιβάστηκε το Καραγιαννίδης. Δηλαδή, ας πάρουμε για δεδομένο ότι εγώ ήμουν εκεί πέρα. Και πάλι δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από ταξίδευα στο ίδιο λεωφορείο. Άσχετο το ότι δεν ήμουν τελικά. Αλλά ακόμα και να ήμουν δεν λέει τίποτε σε σχέση, όχι με την εμπλοκή μου στη συνωμοσία πυρηνών της φωτιάς, δεν λέει τίποτε ούτε καν σε σχέση με την γνωριμία μου με τον Καραγιαννίδη. Ούτως ή άλλως έχουν χρησιμοποιηθεί ένα σωρό νομικές αλχημίες για να κατηγορήσουν τον Καραγιαννίδη Μητρούσια Σακά και Αντωνίου για μέλη τη συνωμοσία πυρηνών της φωτιάς. Αλλά με μένα πια παραγίνεται γιατί χρησιμοποιούν και ένα σωρό αλχημίες για να με συνδέσουν με αυτούς. Η μοναδική μου σχέση ήταν η προσωπική σχέση με τον Κώστα. Με λίγα λόγια, ποινικοποιείται η σχέση σου, η φιλική σχέση που είχες με τον συμφοιτητή σου, Κώστα Σακά. Αφού μια είναι, ποινικοποιείται η φιλική σχέση, η πραγματική φιλική σχέση που υπήρχε, και την άλλη προσθέτουμε και ψευδείς συναντήσεις και ψευδείς σχέσεις. Οι οποίες βασίζονται, όπως είπαμε, σε περιγραφές αστυνομικών ότι ήταν κάποιος που σου έμοιαζε. Ήταν, ναι, ότι θεωρούμε ότι είναι αυτός. Είναι ένα άγνωστο πρόσωπο και δύο χρόνια μετά το ταυτοποιούν. Ότι είμαι εγώ. Προφανώς με είχαν στα υπόψη τους, προφανώς με τοποθετήσανε εν γνώση τους με αυτά τα χαρακτηριστικά για να μπορέσουν από τέτοια στιγμή να μπορέσουν να έχουν μια πιο καλά δεμένη υπόθεση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κώστας Σακάς δεν έχει καταδικαστεί καν για την υπόθεση της συνωμοσίας των πυρηνών της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, ενώ δεν υπάρχει καν δεδικασμένο, κατηγορήσει για την ίδια υπόθεση. Ναι, υποτίθεται. Ότι είναι ο συνδετικός σου κρίκος, δηλαδή ο Κώστας Σακάς, ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί καν για τη συνωμοσία. Δεν έχει καταδικαστεί, ναι. Υποτίθεται ότι εφόσον ήμουν άγνωστο πρόσωπο εκεί πέρα, συμμετείχα και στην ομάδα του, στην παρέα του, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχουν δύο λογικά άλματα. Το ένα, ότι με συνδέει εμένα με οποιαδήποτε δραστηριότητα των συγκεκριμένων παιδιών. Και την άλλη, ενώ δεν προκύπτει. Και απ' την άλλη, την όποια δραστηριότητα των παιδιών θέλουν Sony και Dell να την πάρουν υπό την ομπρέλα τη συνωμοσία. Θέλεις να προσθέσεις κάτι τελευταίο? Ναι, δεν θέλω να πω ότι αυτή η δίκη έχει μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Και η πολιτική της σημασία έγκυται ακριβώς στο ότι γενιάζεται ουσιαστικά σε όλο το μεγαλείο το νέο τοπίο της αστυνομικο-δικαστικής καταστολής. Όπως σιγά σιγά το είδαμε τα τελευταία χρόνια να έρχεται, θεωρώ ότι αυτή η δίκη είναι ουσιαστικά η αποκορύφωση του.